Κύριε Παπαδάκη, στο επίκεντρο της Ευρώπης βρίσκεται τον Green Deal και η κλιματική αλλαγή, η οποία βλέπουμε ότι έχει δείξει τα δόντια της. Είναι η κυρίαρχη πολιτική στην Ευρωπαϊκή Ένωση η προσπάθεια να περισσώσουμε το περιβάλλον. Ξέρετε, δεν έχουμε συνειδητοποιήσει σε ποιο σημείο είμαστε. Έχουμε περάσει, νομίζω, το σημείο μηδέν και πρέπει να τρέξουμε με γοργούς ρυθμούς αν θέλουμε να σώσουμε τον πλανήτη. Όλα αυτά τα οποία ζήσαμε ειδικά εμείς στην Κύπρο, αλλά στην περιοχή μας, στη Μεσόγειο, με τις πυρκαγιές, οι πλημμύρες που περνούν οι διάφορες χώρες, είναι αποτέλεσμα της οικολογικής καταστροφής. Και δεν μιλάμε για... Είναι η οικολογική κρίση, είναι μια κρίση όπου απειλεί να εξαφανίσει ζωές. Μην λησμονούμε ότι θα χαθούν χώρες. Και μέσα σε αυτές τις χώρες κινδυνεύει και η Κύπρος, κάποια εδάφη της, να εξαφανιστούν από τη θάλασσα λόγω του λιωσίματος των πάγων. Άρα πρέπει να αντιληφθούμε ότι πρέπει να τρέξουμε. Έχουν τεθεί στόχοι. Να μην ξεπεράσουμε την αύξηση της θερμοκρασίας του πλανήτη των 1,5 βαθμών. Δεν είμαι αισιόδοξος. Ειδικά με τα αποτελέσματα της διάσκεψης, η οποία έχει γίνει και με τη συμπεριφορά κάποιων κρατών, όπως η Ινδία ή η Κίνα. Αλλά κατά κύριο λόγο είναι η Ινδία που ήθελε να υπάρχει ασάφεια στο τελικό κείμενο και δεν υπήρξαν συγκεκριμένες δεσμεύσεις με αριθμούς συγκεκριμένους, με μέτρα τα οποία θα παρτούν, δεν μπορούμε να είμαστε ιδιαίτερα αισιοδόξοι. Σας πω κάτι, η Ευρωπαϊκή Ένωση ευθύνεται για λιγότερο από το 10% στη μόλυνση του πλανήτη. Κι όμως οι άλλοι εταίροι, Αμερική, Ρωσία, Ινδία, Κίνα, αυτοί οι οποίοι ευθύνονται για το μεγαλύτερο κομμάτι, δεν φαίνεται να έχουν δείξει τη διάθεση την οποία δείχνει η Ευρώπη. Η Ευρώπη βέβαια μπορεί να είναι ο καταλύτης, μπορεί να είναι ο αρχηγός σε αυτήν την αλλαγή. Τα κοινωνικά ρεύματα διαχρονικά από την Ευρώπη πάντοτε έβγαιναν και καθοδηγούσαν τα πράγματα. Το ζήτημα είναι να ακολουθήσουν την υπόλοιπη. Η Κίνα έχει πει ότι θα κάνει το δικό της Green Deal και η Αμερική έχει αλλάξει πολιτική σε σχέση με τη διακυβέρνηση Τραμπ. Ο κύριος Biden επέστρεψε στη Συμφωνία των Παρισίων. Το πρόβλημα είναι όμως οι υπόλοιποι. Τι κάνουν. Και ξέρετε πολύ καλά ότι ο περιβάλλον έχει σύνορα. Γιατί εμείς στην Κύπρο ζούμε μια ιδιόμορφη ένσταση. Λέμε να κάνουμε πολιτικές. Μα οι πολιτικές πρέπει να γίνουν σε όλη την Κύπρο. Ασχέτως αν η Κυπριακή Δημοκρατία δεν έχει τον έλεγχο ολόκληρης της επικράτειας λόγω της τουρκικής κατοχής. Δηλαδή, σκεφτείτε εμείς να χρησιμοποιούμε καθαρή ενέργεια για τα αυτοκίνητά μας και στα κατεχόμενα να χρησιμοποιούν βενζίνη, η οποία είναι, εκπέμπει ρήπου σε πολύ μεγάλο βαθμό. Αυτά πρέπει να τα δούμε. Βεβαίως, πρέπει να δούμε και εμείς ως Κυπριακή Δημοκρατία τα λύματα μας. Και πρέπει να παραδεχτούμε ότι έχουμε πάρα απροβίβαστο. Γιατί? Μια χώρα η οποία, και στην συνήθεια να το λέω πολύ συχνά, 400 μέρες το χρόνο έχει ήλιο. Δεν νοείται να είμαστε από τις τελευταίες χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση στην αξιοποίηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και να εισάγουμε μαζούτ. Φορολογούμενος πληρώνει πάνω στο λογαριασμό του, άμα κοιτάξετε, τα πέναλτι τα οποία πληρώνει η Κύπρος για την εκπομπή ρήπο για την παραγωγή ηλεκτρισμού. Βεβαίως κάποιοι ευθύνονται γι' αυτό. Ευθύνονται γιατί υπήρξαν προτάσεις από το 2006 που σωστά προχωρούσαμε στην αξιοποίηση του φυσικού αερίου, ούτως ώστε να είχαμε λιγότερους ρήπους, θα είχαμε φτηνότερη ενέργεια και δεν θα είχαμε τα πέναλτι τα οποία επιβάλλονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα μπορούσε κανείς να πει ότι η Κύπρος βασικά είναι ένα πάρα πολύ μικρό νησί πάνω στο χάρτη. Μπορεί όμως η Κύπρος να κάνει την αλλαγή? Η Κύπρος μπορεί να είναι το ορμητήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς τη Μέση Ανατολή και προς την Αφρική. Και πρέπει να αξιοποιήσουμε την γεωστρατηγική μας θέση ώστε να αποκτήσουμε και επιπρόσθετη αξία ενός μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως το ακρότατο σημείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς τη γειτονιά μας. Και πρέπει να μπούμε μπροστά στην πράσινη πολιτική. Ξέρετε, τώρα συζητάμε για την πράσινη εξωτερική πολιτική η οποία θα πρέπει να γίνει. Γιατί η Κύπρος συνορεύει με τον Λίβανο, συνορεύει με την Τουρκία, συνορεύει με το Ισραήλ, με την Αίγυπτο. Εάν εμείς
ακολουθήσουμε κάποιους κανόνες για να προστατεύσουμε το περιβάλλον και οι γείτονες να ρυπαίνουν, δεν έχουμε κάνει τίποτα. Άρα θα πρέπει εμείς να μπούμε ενός ηγέτητα χώρα, έστω μικρή σε μέγεθος, αλλά είμαστε μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πρέπει να αξιοποιήσουμε, και πρέπει να κάνουμε εμείς παιχνίδι. Στη βάση της νέας πολιτικής που είναι η πράσινη πολιτική, η Κύπρος πρέπει να αναπτύξει τέτοιες συνέργειες με τους γείτονες μας στα ζητήματα προστασίας του περιβάλλοντος, που θα αναδειχθεί ο ρόλος της και θα μεγαλώσει κατά πολύ το μέγεθος της. Τι γίνεται με το φυσικό αέριο? Το φυσικό αέριο αναμένουμε να δούμε, ήδη έχουμε καθυστερήσει. Θα πρέπει να το αξιοποιούσαμε σε παλαιότερους χρόνους. Τώρα μιλάμε ότι θα μπούμε σε μια λογική να μην επιτρέπεται ακόμη και η αξιοποίηση, να μην χρηματοδοτείται η αξιοποίηση του φυσικού αερίου ως ορυχτών. Ως ορυχτίον το οποίο προέρχεται ως εναλλακτική πρόταση απέναντι στην βενζίνη και στο πετρέλαιο. Αλλά ο χρόνος τον οποίο θα έχουμε μπροστά μας για να το αξιοποιήσουμε θα είναι περιορισμένος. Δεν θα είναι όπως αν κάναμε τα βήματα πριν 10 χρόνια όπως έπρεπε. Ψηφίστηκε η γεωργική πολιτική για το 23-27. Τι σημαίνει για την Κύπρο? Η Ευρώπη έχει ιδιαίτερες ευαισθησίες στα θέματα γεωργικής και αγροτικής πολιτικής. Το ζήτημα για μας είναι ότι πρέπει να ξεκαθαρίσουμε το τι εννοούμε αγροτική πολιτική στην Κύπρο. Και πρέπει να επικεντρωθούμε σε συγκεκριμένους τομείς που έχουμε το συγκριτικό πλεονέκτημα. Για παράδειγμα, μπορούμε να αξιοποιήσουμε με τον καλύτερο τρόπο τα χαρούπια. Ο μαύρος χρυσός, όπως έλεγαν παλαιότερα όταν είμαστε μαθητές, μαύρος χρυσός της Κύπρου. Μπορεί να αξιοποιηθεί για πολλές χρήσεις. Το χαρούπι είναι η κοινός τεράτσιν, όπως το λέμε στην Κύπρο. Να δώσουμε πάνω σε συγκεκριμένες καλλιέργειες, οι οποίες δεν χρειάζονται τόσο νερό, όπως συνηθίζουμε να σπαταλούμε τεράστιες ποσότητες νερού. Μια Κύπρος όπου μαστίζεται από την ανομβρία και με τις κλιματικές αλλαγές, τα πράγματα θα γίνονται όλο και χειρότερα. Επικεντρωθούμε στην αξιοποίηση προϊόντων τα οποία μπορούμε να παράξουμε και μοναδικά, η ζυβανία για παράδειγμα. Να δώσουμε έμφαση σε αυτά όλους ώστε να έχουν εισοδήματα οι αγρότες μας και να μπορούν να ασχοληθούν και νέοι άνθρωποι, περισσότεροι άνθρωποι. Πάει ο καιρός που προσπαθούσαμε να παράξουμε τα πάντα. Μπορούμε να ανταγωνιστούμε εμείς χώρες όπου ρέουν ποταμοί όλων των χρόνων, όπου δεν έχουν πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε εμείς και εμείς μπορούμε να μπούμε σε ανταγωνισμό με αυτές τις χώρες? Όχι. Άρα θα πρέπει να υπάρξει ένα επιτελικό σχέδιο, ούτως ώστε να προσαρμοστεί για να έχουν και τα κατάλληλα εισοδήματα, απαραίτητα εισοδήματα να επιβιώνουν οι αγρότες μας. Διαφορετικά με αυτά που βλέπουν σήμερα οι νέοι, ότι ο αγρότης βρίσκεται στο περιθώριο οικονομικό και κατ' επέκταση κοινωνικό, γιατί να ασχοληθεί ο νέος με τον τομέα αυτόν, να βλέπει ότι είναι μια ζωή από κάτω ο αγρότης. Τι κάνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να πάμε σε αυτήν την κατεύθυνση? Το Κοινοβούλιο δεν είναι δικό του θέμα αυτό, είναι θέμα των κρατών μελών να πάρουν τις αποφάσεις. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι στη συμπαραστάτηση των αγροτών όλης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στέκεται δίπλα, προσπαθεί να αυξηθούν τα κονδύλια προς την κατεύθυνση στήριξης των αγροτών, να γίνεται λελογισμένη χρήση, απαγορεύση φυτοφαρμάκων, μια άλλη παράμετρος, η οποία απασχολεί τον αγροτικό τομέα σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όλα αυτά πρέπει να κρατήσουμε να τα δούμε σοβαρά και επιτέλους να βάζουμε στόχους συγκεκριμένους, οι οποίοι θα μπορούμε να είμαστε ανταγωνιστικοί μέσα σε έναν ευρύτερο παιχνίδι το οποίο χτίζεται μπροστά μας. Στη βάση των όσων συζητάτε και στα όσα βλέπετε και από την εμπειρία σας για το θέμα του περιβάλλοντος, πόσα χρόνια μένουν στον πλανήτη αν συνεχίσουμε με αυτούς τους ρυθμούς? Αυτό δεν μπορώ να το απαντήσω, μόνο ο Θεός μπορεί να μας σε απάντηση. Αλλά τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα. Δεν θέλω να πανικοβάλλω τον κόσμο, αλλά φαίνεται ότι δεν είναι τόσο εύκολο να ανακοπεί αυτή η πορεία. Πρέπει να γίνουν σημαντικότατες και αλλαγές, οι οποίες να είναι και πολύ ραγδαίες, πολύ γρήγορες. Δεν μπορεί να περιμένει το περιβάλλον. Τα ζήσαμε, εμείς τα βιώσαμε. Και ειδικά η περιοχή, η λεκάνη της Μεσογείου, οι χώρες που βρέχονται από τη Μεσόγειο, αυτές οι οποίες θα έχουν τα πρώτα κακά αποτελέσματα. Στην Κύπρο
Είχαμε παλιότερα καύσωνα, να το πούμε έτσι πιο απλά για να γίνουμε gentle. Τι, είχαμε για 2-3 μέρες καύσωνα. Και ήταν το γεγονός, περάσαμε να πούμε 3 μέρες πάνω από 40. Φέτος, το καλοκαίρι που βιώσαμε, είχαμε σχεδόν ολόκληρο το καλοκαίρι, είχαμε καύσωνα. Αυτό ήρθε από μόνο του. Δεν πλάστησε ξαφνικά και έχουμε αυτά τα φαινόμενα, τα οποία βεβαίως επαναλαμβάνονται τα τελευταία χρόνια. Άρα θα πρέπει και εμείς στο μέγεθος που μας αναλογεί να τρέξουμε, να κάνουμε τα πράγματα τα οποία οφείλουμε να κάνουμε στην Κύπρο και βεβαίως οι υπόλοιποι μεγάλοι παίχτες να κάνουν τις απαραίτητες μεταρρυθμίσεις για να καταφέρουμε να ξεφύγουμε από αυτόν τον τεράστιο κίνδυνο καταστροφής.